Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας. Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου. Πάμε να τους ακούσουμε. Η εισήγηση της Επιτροπής βασίστηκε στην έντονη κινητικότητα που παρατηρείται ευλόγως από γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους από και προς το σχολείο, παππούδες, γιαγιάδες επίσης, δασκάλους, διοικητικό προσωπικό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η μείωση της κυκλοφορίας και η πιστή τήρηση των υπολείπων μέτρων μπορεί να επιφέρει μείωση των κρουσμάτων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι προέχει η δημόσια υγεία. Τα σχολεία και κυρίως τα δημοτικά ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε να κλείσει και αυτό από μόνο του είναι ένα σαφές μήνυμα προς όλους για το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει η κυρία Κεραμέως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μετά τις νέες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοινώνουμε σήμερα νέα κυβερνητικά μέτρα πρόληψης που αφορούν και την εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, αυτήν τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, και για δύο εβδομάδες, αναστέλλεται η διαζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας για δύο εβδομάδες. Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους. Αφενός με την εκπαιδευτική τηλεόραση, αφετέρου με την τηλεκπαίδευση. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Αμέσως από τη Δευτέρα το πρωί, στις 9 η ώρα, πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω θερμά την ΕΡΤ που φιλοξενεί εκ νέου την προβολή των εκπαιδευτικών μαθημάτων. Θα ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών. Δεύτερον, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Από τη Δευτέρα, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτήσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Η τηλεκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30 λεπτά. Αυτή ήταν η σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θυμίζω εδώ ότι στα γυμνάσια και στα λύκεια η διδακτική ώρα στην εκπαίδευση είναι 40 λεπτά και θα πραγματοποιείται από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 για τα δημοτικά, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 4:20 για τα νηπιαγωγεία και αυτές οι ώρες περιλαμβάνουν και μικρά διαλύματα. Εύλογη ερώτηση που μπορεί να είναι στο μυαλό όλων σας, γιατί προκρίθηκε το μεσημεριανό απογευματινό ωράριο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, για να διευκολυνθούν οι οικογένειες. Είτε γιατί έχουν μεγαλύτερα παιδιά που θα έχουν τηλεκπαίδευση τις πρωινές ώρες. Είτε παιδί, οι γονείς οι ίδιοι τηλεργάζονται. Και επίσης όλοι κάνουν χρήση φορητών συσκευών για την εξαποστάσεως εργασία, την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αφετέρου, για να περιορίσουμε την ταυτόχρονη χρήση όλων των δικτύων της χώρας από μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους κ.ο.κ. Οδηγίες θα σταλούν σήμερα σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας, ώστε να ακολουθήσουν δύο ημέρες προσαρμογής πριν την έναρξη των ψηφιακών μαθημάτων την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον κάποιος συνδέεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση, δεν υπάρχει χρέωση δεδομένων, data. Και ευχαριστούμε θερμά τους παρόχους για αυτό. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και μέσω σταθερού τηλεφώνου με αστική χρέωση. Από το Μάρτιο, το Υπουργείο στέλνει τεχνολογικό εξοπλισμό, φορητές συσκευές στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Δεν υποδεικνύονται από το επιδημιολογικό φορτίο σχολικές μονάδες αυτές καθεαυτές, στις οποίες δεν έχουμε διαπιστώσει την τάση διασποράς του ιού, αλλά στοχεύουν, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, στην ευρύτερη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων. Κυρίες και κύριοι, κατανοούμε απόλυτα την αναστάτωση που προκαλεί στην καθημερινότητα κάθε νέο μέτρο που ανακοινώνεται. Πόσο μάλλον
όταν αφορά έναν τόσο ευρύ και ευαίσθητο πληθυσμό όπως ο μαθητικός. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώση διδασκαλία. Ωστόσο, όπως μας έχουν υποδείξει ειδικοί επιστήμονες, με την πολύτιμη συμβολή των οποίων έχουμε πορευθεί μέχρι σήμερα, η πρόσφατη εξέλιξη της πανδημίας είναι τέτοια που καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά από κοινού, ο καθένας ή κάθε μια από εμάς, με θυσίες, προσωπικό κόστος, τη διασπορά του κορονοϊού στη χώρα. Στόχος μας, να βρεθούμε γρήγορα και πάλι, όλες και όλοι μαζί, στις τάξεις σχολείων μας και συντροφιά των αγαπημένων μας ανθρώπων. Πρόκειται λοιπόν για μέτρα αναγκαία, για μέτρα προληπτικά, για μέτρα προσωρινά που λαμβάνονται προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να προστατευτούμε όλοι. Την άνοιξη, αλλά και από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες, επιδείξατε εντυπωσιακή προσαρμοστικότητα και μεγάλη ευσυνειδησία στη μετάβαση από την διαζώση διδασκαλία στην τηλεκπαίδευση. Έτσι και τώρα, όλοι μαζί θα αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης για να κρατήσουμε τη μαθησιακή διαδικασία ζωντανή σε αυτές τις εξαιρετικά πρωτόγνωρες συνθήκες. Δυσκολίες, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εδώ είμαστε για να επιλύουμε κάθε δυσκολία, για να διορθώνουμε όποια αριθμία, για να βελτιώνουμε τις λύσεις. Την εβδομάδα που μας πέρασε, όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας προχώρησαν κανονικά σε πλήρες 6ωρο ή 7ωρο πρόγραμμα, κατά περίπτωση μέσω τηλεκπαίδευσης. Λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από 40.000 διδακτυακά τμήματα την ημέρα. 700.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί άριστα στις νέες αυτές συνθήκες. Η καθολική τηλεκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο πιστώνεται στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Και η χώρα μας είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Δεν είναι μόνο ένα άλμα της εκπαιδευτικής κοινότητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προσαρμοστικότητας της κοινωνίας μας στις ακραίες συνθήκες που ζούμε. Κυρίες και κύριοι, και κλείνω. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, για να κρατήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανή. Για να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται την εκπαιδευτική διαδικασία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους. Είναι δύσκολο για εμάς τους γονείς, είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς μας, είναι δύσκολο για τους μαθητές μας. Θα τα καταφέρουμε όμως όλοι μαζί και θα βγούμε από αυτή την κρίση πολύ πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία και κύριε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έθεσαν ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ασφαλώς το ίδιο ισχύει και τώρα που το δεύτερο κύμα σαρώνει την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, στο δημόσιο και στην αυτοδιοίκηση τις επόμενες δύσκολες εβδομάδες που έρχονται, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για τη ζωή και την ασφάλεια όλων, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα και για να εξυπηρετηθεί η κοινωνία και να στηριχτεί η οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε ρυθμίσεις και μέτρα που έχουμε προβλέψει για το δημόσιο και την αυτοδιοίκηση. Πρώτον, λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο πλέον προσωπικό, με βάση το συγκεκριμένο πλάνο εργασιών που οφείλει να υπάρχει σε κάθε υπηρεσία. Δεύτερον, για τις ειδικότητες που αυτό είναι εφικτό, τηλεεργασία στον μέγιστο δυνατό βαθμό και πάντως σε καμία περίπτωση λιγότερο από το 50% των εργαζομένων στο δημόσιο. Τρίτον, η διοίκηση κάθε υπηρεσίας είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει, η διοίκηση, όχι οι ίδιοι εργαζόμενοι, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μείνουν στο σπίτι τους, είτε για να εργαστούν από εκεί με τηλεεργασία, είτε κάνοντας χρήση άδειας. Τέταρτον, με τις ρυθμίσεις που έχουμε ήδη θεσμοθετήσει από το Μάρτιο, οι γονείς που έχουν έστω ένα παιδί ως 15 ετών και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούν να εργαστούν στην υπηρεσία τους είτε με μειωμένο ωράριο,
κατά 25% είτε με εναλλακτικό ωράριο που θα συμφωνήσουν με την υπηρεσία τους, είτε μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε την οικογένεια που έχει παιδιά, ώστε σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να είναι στο σπίτι με το παιδί του. Και συνεπώς, αυτό από την επόμενη Δευτέρα ισχύει απολύτως και για τους γονείς παιδιών σε σχολεία που είναι είτε σε δημοτικά, είτε σε νηπιαγωγεία, είτε στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς ανακοινώθηκε από τους δύο συναδέλφους ήδη η κυβερνητική απόφαση για κλείσιμο όλων αυτών των εκπαιδευτικών δομών για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Υπογραμμίζω ότι αντίστοιχα μέτρα ισχύουν και για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο του δημοσίου, με βάση τις ρυθμίσεις που έχει ήδη προβλέψει το Υπουργείο Εργασίας. Οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί επίσης εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, μέτρα που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο, δηλαδή παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ ανάλογη των ημερών που μένουν κλειστοί οι σταθμοί για τους εργαζόμενους τους και επίσης συμμετοχή στην επιστρεπτέα προκαταβολή με υποχρέωση επιστροφής μόνο 50% για τους επιχειρηματίες ιδιοκτήτες των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που έχουν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία σε υπηρεσίες που συναλλάσσονται με το κοινό οφείλουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες αυστηρά κατόπιν ραντεβού που πρέπει να κλείνουν. Υπενθυμίζεται ότι τα ωράρια εργασίας είναι 3 για να αποφεύγεται ο συγχρονισμός, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα σε περαιτέρω τροποποίησης αφού ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση το κοινό. Η αυτοδιοίκηση καλείται τις επόμενες δύσκολες εβδομάδες να συμβάλλει καθοριστικά στην στήριξη της κοινωνίας, στη συνοχή και στην αλληλεγγύη, ιδιαίτερα απέναντι στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι δημοτικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως ήδη ανακοινώθηκε, θα είναι κλειστοί από τη Δευτέρα. Το προσωπικό που εργάζεται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε άλλα νομικά πρόσωπα των Δήμων τα οποία παραμένουν κλειστά, πρέπει και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους σε άλλες κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες. Το βαθιά κοινωνικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, το γνωρίσαμε με τόση έμφαση την προηγούμενη Άνοιξη, ένα πρόγραμμα για τους μοναχικούς συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, αλλά και άλλους πολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης αυτές τις δύσκολες ημέρες, μπορεί να ενισχυθεί και πάλι σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αξιοποίηση των υπαλλήλων από τις δομές οι οποίες κλείνουν. Και το ίδιο ασφαλώς μπορεί να γίνει με αξιοποίηση του προσωπικού καθαριότητας που έχουν προσλάβει οι Δήμοι στις εκπαιδευτικές δομές οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θέλω να καλέσω τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην εφαρμογή των αυστηρών μέτρων περιορισμού που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, αξιοποιώντας το έπακρο τις υπηρεσίες τους. Τους δίνουμε τη δυνατότητα με νομοθετική ρύθμιση που γίνεται αμέσως μεθαύριο να αξιοποιήσουν και διοικητικό προσωπικό για το σκοπό αυτών των ελέγχων. Και επειδή είναι απολύτως αναγκαίο να στηριχθεί η οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας, έχει ληφθεί η απόφαση να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη οι επιχειρήσεις, τα γραφεία, οι εταιρείες, τα μαγαζιά για το διάστημα που θα διαρκέσει το lockdown. Και για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση ενισχύει μέσα στην επόμενη εβδομάδα με πρόσθετα 60 εκατομμύρια ευρώ την αυτοδιοίκηση τόσο τους Δήμους όσο και τις περιφέρειες για να αναπληρώσουν τις απώλειες των εσόδων τους. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε μία μάχη με έναν αόρατο αλλά πολύ επικίνδυνο εχθρό. Είμαστε απολύτως ενωμένοι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε μία ομάδα και θα τον νικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσαμε λοιπόν τις έκτακτες επίσημες ανακοινώσεις. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αναστέλλεται η λειτουργία δημοτικών, νηπιαγωγείων, παιδικών και ευρεφονηπιακών σταθμών. Από τη Δευτέρα λοιπόν τα σχολεία όλης της χώρας και όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά για 2 εβδομάδες, ενώ ανοιχτές θα παραμείνουν μόνο οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων. Θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα στο μεσημεριανό μας δελτίο στιμία αναλυτικό ρεπορτάζ.